Ποιο όνομα έλαβε ο Χριστός κατά την περιτομή? Το όνομα Ιησούς. Είναι το όνομα που εδόθη εκ των προτέρων στο Χριστό, πότε? Από τον άγγελο κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τι είπε ο άγγελος στη Θεοτόκο? Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού, θα ονομάσεις το όνομά του Ιησούν. Και δεύτερη φορά εδόθη, αναφέρθηκε εκ των προτέρων το όνομα Ιησούς για τον Μεσσία, για τον Χριστό. Πάλι από άγγελο. Ποιον άγγελο? Τον άγγελο που μίλησε στον μνήστορα της Παρθένου, τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, όταν είδε τη μνηστή του έγκυο, ταράχτηκε, διότι υποπτεύθηκε παρεκτροπή της μνηστής του, αμαρτία. Πόσο ωραία που δίδει ο ακάθιστος ύμνος στην ταραχή του, σόφρονος Ιωσήφ. Ζάλι έντοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμυνθε. Πόσο όμορφα τα λόγια της Εκκλησίας. Έγραψαν και οι κοσμικοί ποιήματα, αλλά δεν φτάνει κανείς τα ποιήματα της Εκκλησίας. Δεν είναι υπερβολή αυτή. Είναι αντικειμενική πραγματικότητας. Έτσι είναι οι πατέρες. Γιατί τα ποιήματα της Εκκλησίας δεν γράφτηκαν απλώς με το ανθρώπινο πνεύμα. Γράφτηκαν με συνεργασία του Πνεύματος του Θεού με το πνεύμα του ανθρώπου. Από εξαγιασμένες μορφές. Όταν ταράχθηκε ο Ιωσήφ, μίλησε ο ουρανός για να τον καθησυχάσει. Άγγελος εμφανίστηκε και μίλησε στον μνήστορα της Παρθένου, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάν την γυναίκα σου. Το γάρε αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Ιωσήφ, απόγονε του βασιλέως Δαβίδ, πτωχέ Ιωσήφ που μέσα στις φλέβες σου ρέει αίμα βασιλικό. Μη διστάσεις, αυτό σημαίνει μη φοβηθείς, μη διστάσεις να παραλάβεις το σπίτι σου την γυναίκα σου την Μαρία. Την ονομάζει την Παρθένο μητέρα, γυναίκα του Ιωσήφ, όπως επίσης το Ευαγγέλιο ονομάζει τον Ιωσήφ άνδρα της Μαρίας, διότι στο κατά τον εβραϊκό νόμο η μνηστία ισοδυναμούσε με γάμο. Μη διστάσεις να παραλάβεις την γυναίκα σου Μαριάν στο σπίτι σου, διότι το παιδί που συνελήφθη μέσα της δεν είναι καρπός αμαρτίας, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν η Παναγία κατά την ώρα του Ευαγγελισμού άκουσε από τον άγγελο ότι θα αποκτήσει παιδί, απόρρισε και είπε, πώς θα γεννήσω παιδί επί άνδρα ου γινώσκω, αφού δεν συνέρχομαι με άνδρα, δεν έχω σκοπό να σμίξω με άνδρα. Τι της είπε τότε ο Αρχάγγελος? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα
και θα σε επισκιάσει η δύναμη του υψίστου. Το παιδί που θα γεννήσεις θα γεννηθεί δηλαδή κατόπιν θαύματος. Θαύμα είναι και ο τρόπος με τον οποίο γεννώνται τα παιδιά, αλλά το συνηθίσαμε και δεν μας κάνει εντύπωση. Και μεγαλύτερο θαύμα είναι το ότι γεννήθη παιδί από παρθένο μητέρα. Αυτό είπε στον Ιωσήφ και ο Άγγελος, το παιδί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και για να τον πείσει περισσότερο ο Άγγελος, τι του είπε? Του προείπε το φίλο του παιδιού, ότι το παιδί θα είναι αρσενικό. Τότε δεν υπήρχε η ιατρική επιστήμη που να προκαθορίζει τι θα είναι το παιδί, αν θα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Θαυματουργικός μιλούσε ο Άγγελος, το παιδί θα είναι αρσενικό, ιός. Και ακόμη περισσότερο για τον πίση, τι του είπε? Αυτό που θα γίνει είναι σύμφωνα με την προφητεία του Ισαΐου, ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιόν. Το παιδί, είπε ο Άγγελος επίσης, που θα γεννήσεις, θα το ονομάσεις Ιησούν. Κι άλλοι πήραν το όνομα Ιησούς. Και ο σπουδαιότερος από όλους είναι ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά ο Χριστός πήρε το όνομα Ιησούς για ειδικό και μοναδικό λόγο. Για λόγο που δεν ισχύει για κανένα άλλο που πήρε αυτό το όνομα. Για ποιο λόγο, μοναδικό λόγο, ονομάστηκε ο Χριστός Ιησούς? Το λέει ο Άγγελος. Το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, διότι Αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Ο λόγος είναι ενηγματικός, ένιγμα. Έχει ρίσεις και ενίγματα η Αγία Γραφή. Έχει ενηγματικούς και παραδόξους λόγους που δεν πήγαιναν στο μυαλό ανθρώπου. Το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, το όνομα είναι εβραϊκό και σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Τι είπαμε σημαίνει Ιησούς? Ο Γιαχβέ σώζει. Αυτό θα το βάλετε μέσα στο μυαλό σας καλά καλά. Ιησούς σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Το Γιαχβέ τι είναι? Είναι το όνομα του αληθινού Θεού στα εβραϊκά, στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως εγώ λέγομαι Νικόλαος, όπως ο μοναχός λέγεται Φώτιος, όπως ο Ρωμανοχός λέγεται Σάββας, είναι το όνομά του. Έτσι ο αληθινός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά έχει το όνομα Γιαχβέ. Οι Εχοβάλλενοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωδά, δεν είναι έτσι η προφορά, η ορθή προφορά είναι Γιαχβέ, και αυτοί λένε Ιεχωδά και εννοούν Ιεχωδά μόνο τον Πατέρα. Λάθος, είναι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το παιδί θα ονομαστεί Ιησούς, τώρα εσείς θα λύσετε το έγκλημα, που σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, διότι αυτός ο Χριστός θα σώσει. Άρα τι είναι ο Χριστός? Μια λέξη, δυνατά. Τη λέξη που θέλω να ακούσω. Γιαχβέ έπρεπε να πείτε. Ο Γιαχβέ σώζει.
αυτός ο μικρός Χριστός θα σώσει. Άρα τι είναι ο μικρός Χριστός? Ακβέ, δεν το πάτε δυνατά. Δεν να το πείτε να φύγει στέλνει. Λύσεις του ενίγματος. Λοιπόν, το παιδί θα ονομαστεί Γιαχβέ, που σημαίνει ο Θεός, ο Γιαχβέ σώζει, διότι αυτός θα σώσει. Αυτός άρα είναι Γιαχβέ. Είσαι ο αληθινός? Φαίνεται και στη συνέχεια ότι είναι αληθινός Θεός. Αυτός ο μικρός Ιησούς θα σώσει ποιον? Τον λαόν αυτού. Όλη η ανθρωπότης είναι λαός του μικρού Ιησού, του Χριστού. Όλη η ανθρωπότης είναι λαός του. Αυτός τον δημιούργησε. Σε αυτόν ανήκει όλη η ανθρωπότης. Τι δείχνει και αυτό, το Χριστός είναι αληθινός? Θα σώσει τον λαόν αυτού. Το σκεφτόμαστε και αυτό, πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Δεν έγινε τυχαίος ο άνθρωπος. Έτσι φύσηξε ο αέρας και σχηματίστηκε άνθρωπος με μάτια, με αυτιά, με γλώσσα, με καρδιά, με εγκέφαλο, με πόδια, με χέρια, με DNA, με κύτταρα, όχι, με αρμονικό συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων. Και είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έθνη και λαοί. Εμείς τους φτιάξαμε τα έθνη, εμείς φτιάξαμε τους λαούς ή τους έφτιαξε ο πλανητάρχης. Όλα τα έθνη και οι λαοί είναι δικά του. Γι' αυτό λέει, θα σώσει τον λαό του. Όλη η ανθρωπότης είναι λαός του νηπίου της Βηθλέμ, του Θείου Βρέφους. Και θα σώσει, λέει, τον λαό του από τι? Από τις αμαρτίες τους. Και αυτό πάλι αποδεικνύει ότι είναι Θεός, για χέ. Γιατί από αμαρτίες ποιος μόνο μπορεί να σώσει? Μόνο Θεός. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που ήρθε στον κόσμο με την αποστολή να σώζει από αμαρτίες. Αδερφοί μου, δεν έχουμε τίποτε άλλο ή μη μόνο να παρακαλέσουμε τον Θεό να φυλάτει, να σκέπει, να χαρίζει υγεία στον αγαπητό μας Νικόλα Σωτηρόπουλο. Να του χαρίζει φώτιση, σύνεση, διάκριση, να γράφει και να κηρύττει το όνομα του Θεού εις αυτόν τον κόσμο. Και στον Πατέρα Σάββα μακρότητα ημερών. Για να στενοχωρούνται μερικοί δεσποτάδες. Το δεύτερον, θα ευχηθούμε εμείς η λειτουργία του Θεού και θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας να δώσει στα παιδιά του τούτων των νέων χρόνων να έχουν πνευματική ζωή. Να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και όχι σαρκικοί. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι μπρούμητα χάμου και βλέπει τα της σαρκός, πώς να τη χορτάσει τη σάρκα με όλες τις ειδονές τούτου του κόσμου, με τα φαγητά, με τις πράξεις, με το φθόνο. Ο φθόνος ο οποίος κατέβασε από τους ουρανούς τον ωραιότερο των αγγέλων. Και από τότε ο κακός προσπαθεί με το φθόνο να κυνηγά τα παιδιά του Θεού. Μακριά από μας ο φθόνος, ο φθόνος. Αυτό είναι το χειρότερο πάντων. Και λέει ο Ιερός Αυγουστίνος,
ότι με αυτό το όπλο το οποίο ο ίδιος απέκτησε, λέγει, αυτό το όπλο το βάζει στα πόδια μας, στα χέρια μας, στο μυαλό μας, παντού, λέγει, για να μας οδηγήσει εκεί που είναι αυτός. Προσέξετε το φθόνο να γίνουμε μικρά παιδιά και τότε ο Θεός θα μας φυλάτει. Αδερφοί μου, ευλογημένος ο καινούριος χρόνος, πνευματικός και με το ασασέρ της προσευχής να ανέβουμε στον Θεό. Ξέρετε στις πολυκατοικίες τι έχει. Πατάς ένα κουμπί και σε ανεβάζεις τον πέμπτο όροφο. Εμείς έχουμε ένα ασασέρ που λέγεται προσευχή. Πατούμε αυτό το κουμπί και ανεβαίνουμε στον θρόνο του Θεού. Και μένουμε μαζί του αιωνίως. Αμήν. Την ευχή σας. Λίγο, εντάξει, έστω ένα δεκάλεπτο.